της παρανομίας και της αδικίας. Φίλες και φίλοι, με πλήρη συνέστηση αναλαμβάνω την τεράστια ευθύνη βλέποντάς σας απόψε στα μάτια και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθώ στις ελπίδες και στις προσδοκίες σας. Είμαι πανέτοιμος να αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. Είμαι πανέτοιμος. Είμαι πανέτοιμος για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων αλλά και των σημαντικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Είμαι πανέτοιμος για να εργαστούμε μαζί για να χτίσουμε ένα μέλλον με ορίζοντα, με ελπίδα και προοπτική για όλους. Είμαι αποφασισμένος να σχηματίσω μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής αποδοχής με ικανούς ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, από την κοινωνία των πολιτών και φυσικά από τη νέα γενιά του τόπου μας που είμαστε περήφανοι. Η εθνική ενότητα, φίλες και φίλοι, δεν είναι σύνθημα. Η εθνική ενότητα είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Είμαι επικεντρωμένος την επόμενη μέρα για την άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών για την οικονομία, για την κοινωνία, για όλα αυτά που εσείς μου αναδείξατε ως προτεραιότητες. Έχω ολοκληρώσει την προεργασία και έχω συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε Υπουργείο ώστε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε αμέσως. Φίλες και φίλοι, στόχος μου είναι να πετύχουμε μια κοινωνία που θα είναι συμπεριληπτική, με συνέστηση και που δεν θα αφήνει κανένα πίσω. Να πετύχουμε μια οικονομία που θα αναπτύσσεται με εξωστρέφεια, που θα είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική. Για ένα κράτος ευέλικτο, αποτελεσματικό, ένα κράτος φιλικό προς τον πολίτη, με διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρό μας, για όλους ανεξαιρέτως. Μια πατρίδα που θα μεριμνήσει αμέσως ώστε να μην αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τους παράτυπους μετανάστες. Ένα κράτος που θα στηρίζει ουσιαστικά τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο και που θα αναγεννήσει στην πράξη τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας και θα αναζωογονήσει την Ύπαιθρο. Μια Κύπρο που θα είναι στο πλευρό των οικογενειών και των νέων έμπρακτα, που θα δίνει αξιοπρεπείς συντάξεις και θα στηρίζει τους ευάλωτους συμπολίτες μας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους όσοι χρήζουν ειδικής φροντίδας και ειδικής στήριξης. Μια πατρίδα που θα θέσει όσο πιο ψηλά γίνεται τον πήχη για την παιδεία και τον πολιτισμό, με καλά δημόσια σχολεία και προαγωγή του αθλητισμού, των τεχνών και των γραμμάτων. Μια Κύπρο με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ναι, φίλες και φίλοι, θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, τη μεγαλύτερη κατάκτηση των τελευταίων χρόνων που διασφαλίζει σε κάθε πολίτη ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, από αύριο κάνουμε τις πρώτες ενέργειες, κάνουμε το πρώτο βήμα για καλύτερες ημέρες. Με ενότητα,
με αποφασιστικότητα, με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Όλα αυτά για να πετύχουμε μαζί την Κύπρο του αύριο. Απόψε, νικητές είσαστε όλοι εσείς. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, μαζί πορευτήκαμε και μαζί θα το συνεχίσουμε. Από τα βάθη της ψυχής μου σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, σας ευχαριστώ για το κουράγιο, αλλά και για την έμπνευση που μου δώσατε σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Απόψε νικητής είναι η Κύπρος. Απόψε νικητής είναι η πατρίδα μας. Πάμε δυνατά, πάμε ελπιδοφόρα, πάμε ενωμένοι για την Κύπρο μας. Σας ευχαριστώ πολύ.